Δεν είναι πρώτη φορά που τα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου μας μεταφέρουν στην τέχνη και τον πολιτισμό. Αυτή τη φορά θα μας γλυκάνουν με μια συνέντευξη με τον Νίκο Ζωηδάκη. Μου βγάλες ψεύτη, μου βγάλες ψεύτη το Θεό. Κοντά μου έχω τον λιγράρι Νίκο Ζωηδάκη, που με τις μαντινάδες του και τη μουσική του μας μεταφέρει τον πόνο του και τη χαρά του. Νίκο μου, πες μου, πότε κατάλαβες για πρώτη φορά την αγάπη σου για τη μουσική και τη λύρα? Από τότε που γεννήθηκα. Γιατί από την ημέρα που γεννήθηκα θυμάμαι στο σπίτι μου το πατρικό να ακούγεται η κριτική μουσική. Όλες οι κοινωνικές εκδηλώσεις που γινόταν στην οικογένειά μας είχαν να κάνουν με την κριτική μουσική και με την κουλτούρα. Και όσο περνούσε ο καιρός, δηλαδή στα 7 μου, 8 μου που την κοπανούσα από το σπίτι, επειδή μεγάλωσα στα Χανιά, στη Νέα Χώρα, που είναι δίπλα στη θάλασσα. Εκεί λοιπόν είχε ανοίξει ένα κέντρο διασκέδασης και κάθε μεσημέρι έβγαινα από το σπίτι, γιατί ερχόταν οι λιράρδες της εποχής εκείνης και κουρδίζανε τα όργανα, ετοιμάζανε τα μηχανήματα για να τραγουδήσουν το βράδυ. Εκεί λοιπόν είχα δει όλους τους μεγάλους αστέρες της κριτικής μουσικής, τον Νίκο τον Ξυλούρη, τον Πάπη τον Καργανουράκη, τον Αείμνηστο τον Κώστα τον Μουντάκη και όλα τα μεγάλα θηρία της κριτικής μουσικής. Σαν πιτσιρικάς λοιπόν δεν γινόταν να αγαπήσω τίποτα άλλο από αυτό που με μεγάλωσε. Πώς το αντιμετώπισαν οι γονείς σου όταν κατάλαβαν αυτή την αγάπη σου για τη μουσική? Εκείνη την εποχή ήταν τρόμος και φόβος για ένα γονιό να πει ο γιος του ότι θέλω να γίνω ποδοσφαιριστής, θέλω να γίνω τραγουδιστής, θέλω να γίνω ηθοποιός, αλλά ειδικά τραγουδιστής, που εκείνα τα χρόνια ήταν κάπως παρεξηγημένη η δουλειά αυτή, αλλά και άπιαστο όνειρο για πάρα πολλούς. Δηλαδή δεν μπορούσε ένας γονιός να πιστέψει ότι το παιδί του μέσα στα χιλιάδες παιδιά που ασχολούνται με το τραγούδι ή με αυτή την τέχνη τέλος πάντων θα ξεχωρίσει, και η ανασφάλεια του γονιού τον έκανε πάντα να έχει αντίρρηση. Εγώ οι αντιρρήσεις ήταν τεράστιες. Εν τω μεταξύ και εκείνα τα χρόνια, όπως και σήμερα, ο κάθε γονιός θέλει το παιδί του επιστήμονα. Ο πατέρας μου, η ενασχόλησή του επαγγελματική ήταν με την οικοδομή και ονειρευόταν να βγάλει ένα γιο πολιτικό μηχανικό, να του φτιάζει σχέδια και να τα χτίζει αυτός. Αλλά και μέσα τη δική σου εκπομπή θέλω να πω σε όλους τους γονείς που μπορεί να μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, ό,τι και να θέλει ο γονιός, το παιδί θα ακολουθήσει αυτό που θέλει το ίδιο. Ποια είναι η συνεργασία που έρχεται πρώτη στο μυαλό σου? Αν σου πω συνεργασία που έκανα μεγάλη στην Κρήτη, ήταν με τον Αείμνηστο τον Νίκο τον Μανιά. Ο Νίκος ο Μανιάς, για κάποιους που ίσως δεν τον γνωρίζουν επειδή δεν είναι από την Κρήτη, ήταν για την Κρήτη όπως είναι ο Χρύσανθος εδώ για τους Πόντιους, ήταν το Αηδόνι της Κρήτης. Και ξέρεις, για ένα πιτσιρικά στο ξεκίνημά του να συνεργαστεί με ένα τέτοιο μουσικό θηρίο της Κρήτης ήταν μεγάλη στιγμή. Αν θες να σου πω έτσι μια πολύ μεγάλη συνεργασία πανελλαδική, ήταν με την Αναβίση. Θα ήθελα να μας αφιερώσεις μια γλυκιά μαντινάδα σαν τα υπέροχα γλυκά Παπασωτηρίου. Μαρίνα, 14 του μήνα Απριλίου σου δίνω τη συνέντευξη του Παπασωτηρίου. Οι πίκρες και τα βάσανα που μου δοκιές κεράνου, μέσα στη λίμνη του Κουρνά θα πνίξω τα όνειρά μου.